Στην Κύπρο έχουμε καθορίσει τις πιο σημαντικές περιοχές για τα φλαμίγκο, όπως είναι και η Αλική Λάρνακα που βρισκόμαστε σήμερα το πρωί, ως περιοχές Natura 2000. Δηλαδή, στο χαρτί τουλάχιστον είναι προστατευόμενες περιοχές. Τα κενά που υπάρχουν και οι απειλές για το φλαμίγκο και άλλα είδη είναι στη διαχείριση. Έχουμε τα προκαταρκτικά αποτελέσματα από τη μελέτη ήδη που δυστυχώς δείχνουν ότι είναι πάρα πολύ ψηλά τα επίπεδα μόλυβδου στη συγκεκριμένη λίμνη. Η πηγή φαίνεται ότι είναι από σκάγια από το κυνήγι, επειδή είναι η μόνη περιοχή στις αλικές της Λάρνακας που επιτρέπεται δίπλα της, όχι μέσα στη λίμνη, αλλά πολύ κοντά το κυνήγι. Έχει έντονο πρόβλημα, είναι έκδηλος ο κίνδυνος για τα ίδια τα φλαμίγκο αλλά και τα άλλα είδη που χρησιμοποιούν την περιοχή. Η συγκεκριμένη περιοχή που επιτρέπεται, όπως είπα, το κυνήγι είναι επίσης προβληματικότατη. Είναι ένα μαύρο σημείο για το παράνομο κυνήγι. Δυστυχώς δεν πυροβολούνται μόνο τα είδη που επιτρέπονται, αλλά πολλά άλλα είδη, ειδικά στην αποδημία. Οπότε, σαν πτυνολογικός, πιστεύουμε ότι αν δεν μπορεί να βρεθεί μια σίγουρη λύση στο θέμα παράνομου κυνήγου στην περιοχή, και επίσης επειδή υπάρχει αυτό το έντονο πρόβλημα με τη ρύπανση της περιοχής, εμείς θέλουμε να κλείσει αυτή η περιοχή. Τα συγκεκριμένα σκάια είχαν εντοπιστεί κατά την νεκροδομή νεκρών φλαμίγκο στο εργαστήριο. Δεν θεωρούμε ότι είναι πρόβλημα. Είναι μια επιτρεπόμενη περιοχή των 200 μέτρων που εξασκούν το κυνήγι που επιτρέπεται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση των Ιδροβίων 5-10 κυνηγοί κάθε μέρα για να παίξουν μπάπιας. Δεν έχουμε κανένα περιστατικό στη συγκεκριμένη περιοχή με νεκρά φλαμίγκο. Έχουμε τρόπο να μειώσουμε τον μόλυβδο, να καθαρίσουμε ό,τι πρέπει να καθαρίσουμε. Νομίζω είναι πολλά μικρό το δείγμα των κυνηγών για να επηρεάζει τη συγκεκριμένη λίμνη, και από ό,τι ξέρουμε τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έγινε και μια απαγόρευση των σκαγιών από μόλυβδων κοντά σε υγροβιότοπους, ψηφίστηκε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που σιγά σιγά είναι εφαρμοστεί σε όλες τις χώρες. Εγκρίμα να χάσουν το μοναδικό κυνήγι υδροβίου που μείνει στην Κύπρο. Το θέμα δεν είναι να απαγορευτεί το κυνήγι, το θέμα είναι όπως και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες και στο παγκόσμιο να απαγορευτεί η χρήση μολύβδου που απαγορεύεται στην Κύπρο, η χρήση μολύβδου κοντά στις αλικές, αλλά να εμπεδοθεί στον κόσμο ότι απαγορεύεται η χρήση μολύβδου σε όλους τους υγροβιότοπους και επιτρέπεται μόνο για μετά τσαλένια σκάι.
Σε αντίθεση με τα μολύβδινα σκάλια, τα τσάλινα σκάλια δεν είναι τοξικά. Και έτσι δεν υπάρχει περίπτωση να προκληθεί η τοξίκωση από τα τσάλινα σκάλια.